φλόγα ξεκινά για την ημερήσια διαδρομή της από την Έδεσα. Λίγο πριν εγκαταλείψει τον ομό, περνά από την αρχαία πέλα όπου πλήθος μαθητών είχε συγκεντρωθεί για να δει από κοντά το πέρασμά της. Η υποδοχή της φλόγας δεν είχε προηγούμενο, καθώς σχεδόν όλη η πόλη είχε συγκεντρωθεί στην πλατεία Ελευθερίας για να δει από κοντά την Ολυμπιονίκη του τριπλούν πηγή Δεβετζή να ανάβει το βωμό. Αισθάνομαι πολύ συγκινημένη που βρίσκομαι στις Σέρρες, κοντά στην πόλη μου, στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι η πέμπτη φορά που τρέχω στην Ολυμπιακή Δάδα. Ο κόσμος είναι απίστευτος, πολύ συγκινημένος. Με το χειροκρότημά του μου δείχνει την αγάπη του, όχι μόνο σε μένα, αλλά και σε όλα τα παιδιά. Ο αθλητής, ο χιονοδρόμος Θανάσης Τσακίρης, που έχει λάβει μέρος σε 4 χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες, άναψε το βωμό στη Δράμα. Ξανά στον Ομοσερόλ. Πρώτη και Ροδολίβος, τα χωριά από τα οποία πέρασε η φλόγα πριν φτάσει στη Θεσσαλονίκη.
Θεσσαλονίκη, Βούλα Πατολίδου, άναψε το βωμό στο Ολυμπιακό Μουσείο μαζί με τον Δήμαρχο της πόλης Βασίλη Παπαγεωργόπουλο και τον Πρόεδρο του Μουσείου και μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Στέλιο Γκελίτσι. Από το Ολυμπιακό Μουσείο στο Λευκό Πύργο, με πρώτη την Ολυμπιονίκη της Κοβολίας Τασούλα Κελεσίδου και τελευταίο τον Χρυσό Ολυμπιονίκη στους Κρίκους Δημοσθένη Καμπάκο. Πρώτο λαμπατιδρόμο, το δήμαρχο της πόλης, η φλόγα ξεκίνησε σήμερα το πρωί από τη Θεσσαλονίκη για τον ομό Ιμαθίας. Οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις για την υποδοχή της Ολυμπιακής Φλόγας που φτάνει λίγο μετά τις 10 το πρωί. Αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Πριν το περασμά της στη Θεσσαλονίκη.